κατά την ώρα της διδασκαλίας, να μην κρύψεις από αυτούς που είναι παρόντες τα πρέποντα, λέγει ο Αββάς Μάρκος ο Ασκητής στο σύγγραμμά του περί των ιωμένων εξέργων δικαιούστε, για αυτούς που νομίζουν ότι δικαιώνονται από τα έργα τους και όχι από τη Θεία Χάρη, όπως είναι η πραγματικότητα. Εν καιρό εξηγήσεως, μη κρύψεις τα της παρούση προσήκοντα, εάν έχεις πάρει από το Θεό το χάρισμα να διδάσκεις, δεν πρέπει να κρύβεις αυτά που αρμόζουν σε κάθε περίσταση σε αυτούς που σε ακούνε. Ερμηνεύοντας όσα είναι ευπρεπή με μεγαλύτερη σαφήνεια, όσα δεν είναι σκληρά συγκεκαλυμμένα, τα μεν ευπρεπή σαφεστέρως, τα δε σκληρά ενιγματοδός διηγούμενος. Χρειάζεται και ένας τρόπος στο κήρυγμα και μια διάκριση. Αυτά που είναι ευπρεπή να τα λες καθαρότερα και αυτά που είναι σκληρά να τα λες κάπως συγκεκαλυμμένα, έτσι ώστε να μην παρεξηγηθείς και να μην σκανδαλίσεις. Πάντως οφείλεις να λες πάντοτε το ορθό, το αληθές, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο μεν φωνέας σκοτώνει μόνο το σώμα και το παραδίδει στο θάνατο της παρούσης ζωής. Εκείνος ο οποίος ομιλεί για να είναι ευχάριστος στους ακροατές του και τους κάνει κατά αυτόν τον τρόπο αμελής, φωνεύει την ψυχή τους και την παραδίνει στην αιώνια κόλαση και τιμωρία. Δεν πρέπει για να φαινόμαστε αριστοί στους ανθρώπους να αποκρύπτουμε την αλήθεια και να λέγουμε αυτά που απλώς γαργαλούν τα αυτιά, κνήθουν την ακοή, όπως λέει ο Απόστολος. Θα πρέπει να λέμε την αλήθεια έτσι ώστε να ωφελούνται οι ακροατές και να διορθώνουν τη ζωή τους εφόσον έχουν καλή διάθεση. Και στη συνέχεια ο Άγιος μας λέγει και κάποια άλλα πράγματα που έχουν σχέση με τη διδασκαλία και πώς θα πρέπει να γίνεται. Εκείνου λέει που δεν είναι στην υπακοή σου, απευθύνεται στο διδάσκαλο, σε αυτόν που έχει το διακόνημα από τον Θεό, είναι προεστός σε κάποια αδελφότητα ή έχει αναλάβει υπευθύνη του κάποια πρόσωπα, έχει κάτω από την πνευματική του ευθύνη κάποιους και αυτοί του κάνουν υπακοή. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν είναι υποτακτικοί του. Σε εκείνον λέει που δεν είναι στην υπακοή σου, να μην του προβάλλεις κατά πρόσωπον το σφάλμα του, διότι αυτό είναι πράξη μάλλον εξουσίας παρά νουθεσίας. Πρέπει να υπάρχει μια διάκριση και σε αυτό δεν μπορείς να είσαι έτοιμος να συμβουλεύεις και να διορθώνεις τον οποιοδήποτε με παρησία και με περισσό θράσος, αλλά θα πρέπει διακριτικά να παρεμβαίνεις και να όσο μπορείς να κατευθύνεις τους ανθρώπους στο καλό. Του εν υποταγή σου μη όντως, σφάλμα μη προσενέγγεις εις πρόσωπον. Όταν όμως κάποιος λέει δεν είναι στην υπακοή σου, μη τον ελέγχεις για τα σφάλματά του όπως θα έλεγες έναν υποτακτικό σου. Τούτο γάρ εξουσίας μάλλον ή συμβουλίας εστί. Αυτό είναι απόδειξη ότι θέλεις να ασκήσεις εξουσία και όχι να συμβουλεύσεις. Έτσι ο άνθρωπος του Θεού πάντοτε με αγάπη κινείται και με διάκριση. Γι' αυτό και έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, άνθρωποι που έχουν εγωισμό και κακότητα, ας λένε ότι είναι χριστιανοί, να μην κουράζεσαι για να τους πείσεις να καταλάβουν την αλήθεια, γιατί μέσα τους αυτή η αλήθεια δεν χωράει. Να μην χάνουμε το χρόνο μας άσκοπα, νοθετώντας ανθρώπους πνευματικά, ενώ αυτοί αναπαύονται στις κοσμικές συζητήσεις και θέλουν εγωιστικά να εκφέρουν γνώμες. Δεν βοηθάει, έλεγε πάλι ο Άγιος, να κάνεις στον άλλο το δάσκαλο και να τον ελέγχεις για τις συνήθειές του, αν εκείνος δεν σου δώσει το δικαίωμα. Είναι σαν να μπει κάποιος στο κελί μου και να μου αλλάξει τα πράγματα, να μου βάλει το κανδύλι εδώ, το κρεβάτι εκεί, να κρεμάσει το κομποσχήνι αλλού, χωρίς να με ρωτήσει. Χρειάζεται πάντοτε να σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου και το αυτεξούσιο. Και συνεχίζει ο Αββάς Μάρκος
και με άλλες ωφέλιμες οδηγίες για αυτούς οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν με τη διδαχή τους άλλους. Αυτά που λέγονται, λέει, στον πληθυντικό, αναφερόμενα σε πολλούς, γίνονται σε όλους ωφέλιμα, επειδή εμφανίζουν στον καθένα τα δικά του σύμφωνα με τη συνείδησή του. Όταν δηλαδή κανείς απευθύνεται, μπορεί να μιλάει σε πληθυντικό πρόσωπο, άσχετα αν μέσα του έχει υπόψη του κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, κάποιο ακροατού του. Να απευθύνεται γενικά και σε πληθυντικό πρόσωπο και ο καθένας πληροφορείται και τον κάθε ένα τον πληροφορεί η συνείδησή του και παίρνει το μήνυμα το κατάλληλο. Τα πληθυντικώς λεγόμενα γίνεται πάσιν ωφέλιμα, εκάστο τα ίδια κατά συνείδηση εμφανιζόμενα, λέει με πολύ διάκριση και σοφία ο Αββάς Μάρκος. Και συνεχίζει, εκείνος λέγει που ομιλεί σωστά και αυτός οφείλει, επειδή λαμβάνει τους λόγους από τον Κύριο και με αυτή την συνείδηση, με αυτήν τη σκέψη, με αυτή τη συνέστηση να μιλάει, δηλαδή ότι και ο ίδιος είναι ευεργετημένος από τον Θεό και έχει λάβει από τον Θεό αυτά που λέγει και αποκαλύπτει στους άπους, ότι δεν είναι δικά του και ο ίδιος χρωστάει ευγνωμοσύνη στο Θεό για αυτές τις αλήθειες που το έχει αποκαλύψει ο Θεός και εκείνος με τη σειρά του τις αποκαλύπτει και στους άλλους. Ο λαλών ορθός οφείλει και αυτός ως παραθεού λαμβάνει τα ρήματα. Εκείνος που ομιλεί σωστά και αυτός οφείλει, επειδή λαμβάνει τους λόγους από τον Κύριο, με αυτή τη συνέστηση να ομιλεί, δηλαδή ως οφειλέτης και όχι ως ο εξουσίαν έχουν. Διότι η αλήθεια δεν είναι εκείνο που τη λέει, αλλά του Θεού που ενεργεί. Η γάρ αλήθεια ούτου λαλούντος εστίν, αλλά του ενεργούντος Θεού. Κάθε καλό και κάθε αγαθή διδασκαλία πηγάζει από τον Θεό και όποιος εκφέρει, παρουσιάζει αυτή τη διδασκαλία στους άλλους ανθρώπους, θα πρέπει να το συναισθάνεται αυτό, ότι και ο ίδιος είναι ευεργετημένος από τον Θεό που το αποκάλυψε το Θείο του Λόγου, τις Θείες του Αλήθειες. Από όσους δεν έχεις λάβει υπόσχεση υπακοής, λέει πάλι ο Αββάς Μάρκος, σαν να επανέρχεται πάλι σε αυτό που είχε πει και προηγουμένως, όταν έχεις να κάνεις με εσύ ο διδάσκαλος με κάποιους που δεν είναι υποτακτική σου με τη στενή έννοια του όρου. Από όσους, λέει, δεν έχεις λάβει υπόσχεση υπακοής, να μην λογομαχείς εάν εναντιώνονται στην αλήθεια, για να μην προκαλέσεις το μίσος, σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Δεν πρέπει να έχεις απαίτηση υπακοής απόλυτης από όλους και μάλιστα από αυτούς που δεν σου έχουν δώσει τέτοια υπόσχεση. Δεν είσαι γεροντάς τους και πνευματικός τους. Δεν θα πρέπει να εναντιώνεσαι όταν και να δυσανασχετείς όταν αυτοί δεν δέχονται αυτά που λες, για να μην προκαλέσεις μίσος, σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Μη έλεγχε κακούς, λέει, στις παροιμίες, ή να μη μισήσωσίσαι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αγαπάμε όλους και να ποθούμε και να κάνουμε ό,τι εξαρτάται από εμάς για να διορθωθούν. Αλλά πρέπει με διάκριση να κινούμαστε ανάλογα με το τι έχει ο καθένας στην ψυχή του. Εάν κάποιος, όπως είπε προηγουμένως ο Άγιος Παΐσιος, είναι εγωιστής και κακός, δεν ωφελεί να λογομαχείς μαζί του και να προσπαθείς να τον πείσεις για την αλήθεια, γιατί δεν θέλει να πιστεί. Και αυτός, εάν επιμείνεις, θα σε μισήσει, θα γίνει φοβερός εχθρός σου. Παρόν ούκαι έχεις ομολογίαν υποταγής, μη φιλονίκει ανθισταμένον τη αλήθεια. Ή να μη μίσος εγύρης κατά τη γραφήν. Άλλωστε ο χριστιανός, όπως λέει πάλι ο Απόστολος, ούδη μάχεστε, δεν πρέπει να μάχετε, να σακώνετε, να έρχεται έτσι σε αντιπαραθέσεις με τους άλλους, μάλιστα βλέποντας ότι δεν έχουν καθόλου καλή διάθεση. Και συνεχίζει και λέγει πάλι ο Άγιος Αββάς Μάρκος, εκείνος που συγχωρεί στον υποτακτικό του να αντιλέγει όπου δεν πρέπει, τον παραπλανά με εκείνη την πράξη, την τακτική,
και τον προετοιμάζει να θετεί τις υποσχέσεις της υπακοής. Εάν είσαι γέροντας, πνευματικός οδηγός, οφείλεις να κατευθύνεις σωστά αυτούς που έρχονται σε σένα και ζητούν την πνευματική σου βοήθεια. Δεν επιτρέπεται να αμνηστεύεις τις παρακοές τους, γιατί έτσι τους προετοιμάζεις να θετούν τις υποσχέσεις τους. Μάλιστα, εάν είναι μοναχοί και έχουν δώσει μοναχικές υποσχέσεις, θα πρέπει να είσαι συνεπής και στα καθήκοντά σου ακέραιος και να τους διδάσκεις τα δέοντα και να καυτεριάζεις την όποια παρακοή, χωρίς να δίνεις χώρο και τρόπο ώστε να κινηθούν κάνοντας το θέλημά τους η υποτακτική σου. Ο υποτακτικό, όπου ούδη αντιλέγονται παραχωρών, πλανά αυτόν εν εκείνο το πράγματι. Εάν ο υποτακτικός αντιλέγει στο γέροντα, αυτό είναι πολύ, πολύ κακό και είναι προήμιο πολύ άσχημο καταστάσεων. Θα πρέπει ο γέροντας, ο διακριτικός, να επισημαίνει αυτό το σφάλμα στον αντιλέγοντα υποτακτικό. Εάν δεν του το επισημάνει και δεν φροντίσει να το διορθώσει, τον αφήνει να πλανηθεί στο συγκεκριμένο πράγμα, στη συγκεκριμένη διάθεση και πράξη που εκδηλώνει την παρακοή και τον κάνει να θετήσει τις υποσχέσεις της υποταγής και τα συνθήκα της υποταγής αθετή παρασκευάζει. Γενικότερα, ο πνευματικός οδηγός οφείλει πάντοτε να λέγει την αλήθεια σε αυτούς που καταφεύγουν και ζητούν την πνευματική του βοήθεια, άσχετα αν γίνεται δυσάρεστος, γιατί αν τους αφήνει να κινούνται σύμφωνα με το θέλημά τους, πολύ σύντομα αυτοί θα πλανηθούν και θα εκπέσουν τις υπακοής που οφείλουν στον νόμο του Θεού ή στο θέλημα του Θεού. Αυτός που με φόβο Θεού μου θετεί η παιδαγωγή εκείνον που αμαρτάνει, διασώζει για τον εαυτό του την αρετή η οποία εναντιώνεται στο εν λόγω σφάλμα. Ο φόβο Θεού νουθετών ή παιδεύουν τον αμαρτάνοντα την εναντιωμένη το σφάλμα τη αρετή εαυτό περιποιείται. Όταν ο γέροντας, ο προϊστός νουθετεί ή και παιδαγωγικά τιμωρεί αυτόν που αμαρτάνει, περιποιείται, δηλαδή διασώζει για τον εαυτό του την αρετή η οποία εναντιώνεται στον λόγο σφάλμα. Δηλαδή, εάν λειτουργεί σωστά ο γέροντας και ο ίδιος ωφελείται διορθώνοντας τον υποτακτικό, φυλάται και για τον εαυτό του την αντίστοιχη αρετή στην οποία έπεφτε, σε την οποία δεν τηρούσε, δεν καλλιεργούσε ο υποτακτικός με την παρακοή του. Ο δε μνηση κακών και κακοθελός ονειδίζων, εκείνος όμως που μνηση κακή και μοχθηρά ονειδίζει εκείνον που αμαρτάνει, πέφτει στο ίδιο πάθος σύμφωνα με τον πνευματικό νόμο. Εκείνος ο γέροντας, ο προϊστός που θυμώνει, που κατακρίνει, που μνηση κακή, που με κακία ονειδίζει, εξουθενώνει τον παραβαίνοντα του καθήκον του υποτακτικού, αυτός πέφτει στο ίδιο πάθος στο οποίο πέφτει και ο παρήκος υποτακτικός. Λειτουργεί ο πνευματικός νόμος. Όποιον ό,τι κατακρίνεις, στο ίδιο θα πέσεις κι εσύ. Εκείνος που έμαθε καλά τον νόμο, φοβάται τον νομοθέτη. Και επειδή τον φοβάται, απομακρύνεται από κάθε κακό, λέγει πάλι ο Βασ Μάρκος. Εάν γίνεις σωστός διδάσκαλος, θα μάθεις σωστά τον νόμο του Θεού σε αυτούς που σε ακούνε και αυτοί βεβαίως, εφόσον έχουν καλή διάθεση και εγκολπωθούν τον νόμο του Θεού, θα φοβηθούν τον νομοθέτη, τον Θεό, και έτσι θα απομακρυνθούν από κάθε κακό. Από την σωστή διδασκαλία, λοιπόν, προκύπτουν πάρα πολλές ωφέλειες και στους ακροατάς και αληθινή πνευματική πρόοδος. Όταν ο άνθρωπος έχει σωστή καθοδήγηση και ακούει τον Λόγο του Θεού, προοδεύει πνευματικά, εφόσον βεβαίως έχει και καλή διάθεση και προχωρεί στην εφαρμογή
του λόγου που ακούει και τηρεί έτσι το νόμο του Θεού. Ας τα έχουμε όλα αυτά υπόψη μας και όταν θέλουμε να διορθώσουμε κάποιον, ας μην τα ξεχνάμε αυτά, αλλά ας έχουμε ταπεινό φρόνημα και όλοι να πιστεύουμε ότι είμαστε ευεργετημένοι από το Θεό και μας έκανε τη χάρη ο Θεός να μας αποκαλύψει το Θείο του νόμου. Και εμείς έτσι ταπεινά να βοηθούμε με διάκριση τους αδελφούς μας, έτσι ώστε όλοι να αξιωθούμε της Βασιλείας του Θεού. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.